Καινούρια συνδρομητικά παιχνίδια Razer Hair Care, 3 νέα reviews από την ομαδάρα Antio PS3. Περισσότερη κυρία Δημητρέσκου, Rainbow Magic is back και έχουμε giveaway και πάλι. Είμαι ο Ζάκα προς Cyprus Gamer και αυτό είναι το Rewind. Ένας πολύ δυνατός μήνας αναμένεται ο Απρίλιος για τους συνδρομητές PlayStation Plus. Η Sony ανακοίνωσε πως εκτός του Outward Soulstorm, το οποίο θα δοθεί εντελώς δωρεάν σε κατόχους PlayStation 5, στις 6 Απριλίου όπου θα κάνει και launch, θα δώσει και δύο ακόμη παιχνίδια όπως έχουμε συνηθίσει. Ο λόγος για τον εξαιρετικό τίτλο της Bend Studio, τον Days Gone, αποκλειστικό παιχνίδι του PlayStation, καθώς και το Zombie Army 4 Dead War. Όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται διαθέσιμα το διάστημα 6 Απριλίου με 3 Μαΐου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε επίσημα τη διοργάνωση του πρώτου πρωταθλήματος eSports σε NBA 2K21 για PlayStation 4. Το πρωτάθλημα προγραμματίζεται για αρχές Μαΐου και θα μπορούν να συμμετάσχουν οργανωμένα σωματεία εγγεγραμμένα στην ΚΟΚ ή ομάδες ατόμων με το λιγότερο 6 και το μέγιστο 8 αθλητές κάτοικους Κύπρου στο ρόστερ της. Μπορείτε να εγγραφείτε ως ομάδα ή ατομικά για να σας ανακαλύψει κάποια ομάδα μέχρι τις 22 Απριλίου 2021 στους σύνδεσμους που σας έχω στην περιγραφή. Ο Crash Bandicoot έφτασε σε mobile συσκευές μέσω του Crash Bandicoot On The Run, το οποίο είναι διαθέσιμο σε iOS και Android συσκευές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το παιχνίδι μετρά 8 εκατομμύρια και πλέον downloads. Πρόκειται για ένα εξαίσιο λανσάρισμα, το οποίο θύμισε εκείνο του Call of Duty Mobile, το οποίο κατέχει βέβαια ακόμη την πρωτιά. Μπορείτε να κατεβάσετε το παιχνίδι επισκεπτόμενοι το App Store και το Play Store σας αντίστοιχα. Έπειτα και την επίσημη ανακοίνωση πως ακυρώνεται η νέα version του Anthem μέσω του Anthem Next, ο director του παιχνιδιού Jonathan Warner ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ομάδα ανάπτυξης. Ο ίδιος μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Twitter είπε: «Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα στην BioWare, προχωράω για να κάνω νέα πράγματα. BioWare ήταν το σπίτι μου και είμαι γνώμων κοντά στα 10 χρόνια και θέλω να ευχηθώ σε όλους το καλύτερο. Το Dragon Age, Mass Effect και Star Wars The Old Republic είναι σε καλά χέρια και ανυπομονώ να τα παίξω από την άλλη πλευρά της οθόνης». Να θυμίσουμε πως η BioWare βρίσκεται σε έναν ντόμινο αποχωρήσεων, μιας και πρόσφατα αποχώρησε η γενικός manager του στούντιο, Casey Hudson. Η Sony ανακοίνωσε και επίσημα πως σύντομα θα κλείσει τα ψηφιακά καταστήματα που αφορούν τα PlayStation 3, PlayStation Vita και PlayStation Portable. Στις 27 Αυγούστου το PlayStation Store δεν θα υποστηρίζει τα PS3 και PS Vita, ενώ στις 2 Ιουλίου θα σταματήσει για το PSP με περαιτέρω αγορές για τις παραπάνω πλατφόρμες σε ψηφιακή εκμορφή να καταργούνται. Όσον αφορά το digital υλικό που ήδη έχετε στην κατοχή σας, θα μπορείτε να το κάνετε κανονικά ξανά download, ισχύοντας και για παιχνίδια που αγοράσατε στο PS3 μέσω του PS Plus. Τρία νέα reviews αναρτήθηκαν στη σελίδα μας τη εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Ντερίλας αρχικά έβαλε στα αυτιά τα νέα Creative Outlier ARV2 και τα δοκίμασε ακούγοντας Architects και Getty Garpy, τα σύγκρινε με την πρώτη τους έκδοση και πώς νιώθουν στο workout του που μεταφράζεται στη μετακίνηση από το κρεβάτι στο gaming chair. Έπειτα πήρε το Γιώργο Tiger Woonery από το χέρι μέσω Friends Pass και οι δύο τους μεταμορφώθηκαν στις κούκλες πρωταγωνιστές του It Takes Two. Το νέο παιχνίδι της Hazel Light Studio μας έφερε μια από τις πιο ωραίες co-op εμπειρίες με ένα απέραντον κόσμο σε ένα τόσο μικρό πλαίσιο όπου πραγματικά χρειάζεται και τους δύο παίχτες να συνεργαστούν για να υπερπηδήσουν τα εμπόδια του παιχνιδιού και κατ' επέκταση τις σχέσεις τους. Και τέλος, ο συνεργάτης του site Γιώργος Αδάμου μάζεψε το θάρρος του και κατέβηκε στο Bravely Default 2 για Nintendo Switch, βιώνοντας τη νέα περιπέτεια του franchise σε νέα πλατφόρμα, αναφέροντας ότι πρόκειται για ένα πραγματικά classic JRPG. Το review το είχαμε έτοιμο εδώ και μέρες και απολογίες για την αργοπορημένη ανάρτηση. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο www.cyprusgamer.com. Φώτα της δημοσιότητας βλέπει ένα νέο gameplay video από το επερχόμενο Resident Evil Village. Το IGN σε παγκόσμια αποκλειστικότητα μας παρουσιάζει νέα πλάνα τα οποία είναι τραβηγμένα σε 4K από το PlayStation 4 Pro, όπου παίρνουμε μια γεύση από shooting, την ορεινία μας με τους νέους εχθρούς και φυσικά περισσότερη Lady Dimitrescu. Η ανανεωμένη RE Engine φαίνεται υπέροχη τόσο σε κλειστά και σκοτεινά μέρη, όσο και σε εξωτερικά περιβάλλοντα. Το παιχνίδι αναμένεται στις 7 Μαΐου για PlayStation 4 και 5, Xbox Series X, S και One, Google Stadia και PC. Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, κάθε 1η Απριλίου η Razer μας αποκαλύπτει τα αλόκοτα προϊόντα της ώστε να γιορτάσει το April Fool's Day. Το νέο προϊόν της εταιρείας φέρει το όνομα Rapunzel Chroma Hair Dye, ένα RGB hair care προϊόν και λειτουργεί πολύ απλά. Το τοποθετείτε στα μαλλιά σας, το συνδέετε μέσω του app της Razer στο κινητό σας και τέλος κάνετε το δικό σας customization με εκατομμύρια χρώματα. Καλό.
Ένα από τα αγαπημένα events που είχαν δει στο παρελθόν για πρώτη φορά ήταν και το Rainbow is Magic. Το event γυρνά ξανά στο Rainbow Six Siege και είναι ήδη live μέχρι και τις 5 Απριλίου. Για όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει αυτό, καλούμαστε να προστατεύσουμε ή να κάνουμε αντίστοιχα extract τον γλυκύτατο Mr. Bear. Πρόκειται για ένα τυπικό hostage match στο Rainbow Six Siege, μόνο που στη θέση του hostage έχουν ένα αρκούδο. Το event λαμβάνει χώρα στο map Plane ή αλλιώς ARQ1, το οποίο είναι βαμμένο σε πολύχρωμους χρόνους και οι operators μας έχουν την εμφάνιση φιγούρων. Φυσικά επιστρέφουν και τα σχετικά limited alpha packs με special customization items επηρεασμένα από το event, πάντα σε ροζ αποχρώσεις. Η AOC, γνωστή για τα εξαιρετικά gaming και όχι μόνο monitor της, θέλει σιγά σιγά να μπει στο χώρο και των gaming peripherals. Έτσι, έπειτα από την ανακοίνωση για το λανσάρισμα των πρώτων mouses και keyboards που αναφέραμε σε προηγούμενο Rewind, ανακοινώνει πως πρόκειται να φέρει στην αγορά και ακουστικά με δύο sets, τα AOC GH200 και GH300, διαθέσιμα και τα δύο από τον Μάιο του 2021 στα 40 και 52 ευρώ αντίστοιχα. Τα ακουστικά μοιράζονται το ίδιο κομψό πλαίσιο, μια άνετη και ελαφριά δομή με αποσπόμενο μικρόφωνο, πλεγμένα καλώδια που διαθέτουν τηλεχειριστήριο inline, στερεοφωνικό ήχο με υποδοχή σύνδεσης 3.5 χιλιοστά, ενώ το GH300 παρέχει επιπλέον 7.1 virtual surround ήχο μόνο για προϊστές, USB σύνδεσμο και RGBFF φωτισμό. Η 1024 Media Limited έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα gameplay πλάνα από την αλφα έκδοση του eSports Boxing Club. Φυσικά αφορά έναν fighting τίτλο βασισμένο στην πυγμαχία και η αλήθεια είναι πως έχουμε αρκετά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο, μιας και αφορά ξεκάθαρα έναν boxing simulation παιχνίδι. Στο gameplay video θα πάρουμε μια γεύση από τους gameplay μηχανισμούς που εστιάζουν στο physics και στις κινήσεις των boxers. Το παιχνίδι θα έρθει αρχικά στο Steam μέσω Early Access, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν και οι κονσόλες. Η Microsoft ανακοίνωσε τα 4 παιχνίδια τα οποία θα δοθούν δωρεάν στους συνδρομητές της υπηρεσίας Xbox Live Gold. Όπως κάθε μήνα, έτσι και αυτή τη φορά θα έχουμε 2 παιχνίδια για το Xbox 360, ενώ και τα 4 θα είναι διαθέσιμα στο Xbox One, Series X και S μέσω Backwards Compatibility. Πρόκειται για τα Vikings Wolves of Midgard για όλο τον Απρίλιο και Track Racing Championship από 6 Απριλίου με 15 Μαΐου, ενώ για το Xbox 360 μόνο είναι τα Dark Void το πρώτο 15ήμερο και Hard Corps Uprising το δεύτερο 15ήμερο του Απρίλιο. Συνηθισμένοι πλέον στο εβδομαδιαίο δωρεάν παιχνίδι από την Epic Games, μαθαίνουμε για ακόμη μια εβδομάδα το νέο παιχνίδι το οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε. Ο λόγος για το Tales of the Neon Sea, ένα adventure puzzle σε retro pixel art style, το οποίο έρχεται διαχειρός Palm Pioneer και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2018. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 8 Απριλίου και μπορείτε να το αποκτήσετε επισκεπτόμενοι το Epic Games Store σας. Κληρώσαμε το Lexi PU94 Gaming Mouse, μια προσφορά της αγαπημένης G3 Great Games, την οποία υπερευχαριστούμε. Νικητής αναδείχθηκε ο Σωτήρης Δημητρίου G15. Στείλε μας ένα μήνυμα στο Instagram με τα στοιχεία σου για να σου αποστείλουμε το δώρο. Αρχίζουμε το τρένο με τα giveaways και την G3. Αυτή την εβδομάδα προσφέρουμε ένα mini dock από την Steel Play Accessories, που είναι συμβατό με το Nintendo Switch, το οποίο προσφέρει σύνδεση σε USB-C από τη μια πλευρά και εξόδους σε USB-C, HDMI και USB από την άλλη. Καταπληκτικό accessory για να βάλετε το switch σας σε dock μορφή αν δεν θέλετε να κουβαλάτε τον dock σας παντού. Για να το διεκδικήσετε πρέπει να κάνετε subscribe εδώ στο YouTube και να μου αφήσετε ένα σχόλιο με τα αγαπημένα χρώματα σας σε Joy-Cons. Ο νικητής στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ που ακολουθάτε αυτή την εβδομαδιαία εκπομπή. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συλλογή των νέων που μπορείτε να βρείτε με περισσότερες πληροφορίες στο www.cyprusgamer.com καθώς και την G3 Great Games για τα καταπληκτικά εβδομαδιαία giveaways που έχουμε. Κάντε subscribe στο YouTube και ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να μένετε ενήμεροι για όλες μας τις δράσεις. Ενώ σε προσωπικό επίπεδο μπορείτε να με βρείτε στο stream μου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στο Twitch/Inspiration. Εύχομαι κάθε βράδυ να έχετε ένα καινούριο όνειρο και κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα πιο κοντά τους. Stay awesome.